Δηλαδή, το έχει στο πίσω μέρο του μυαλού. Τι θα πρωτοβάλει αυτό το πίσω μέρο του μυαλού, γιατί έχουμε και την Eurovision που είμαστε πρέπει να πάμε. Λίγο, αυτή την περίοδο είμαστε λίγο δύσκολα. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Ήμασταν, θα πω πλέον. Α, ναι. Τι έγινε, εδώ εγώ θα τα φτιάξω. Μα ακούει ο DJ Earth. Να έρθει εδώ τώρα. Ο Earth. Συνεχίζουμε και είμαστε πάρα πολύ καλά, καλοί φίλοι. Mm-hmm. Περάσαμε κάποια χρόνια πάρα πολύ καλά μαζί. Τώρα έχουμε αλλάξει λίγο σελίδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Καλά, εντάξει, γυρίζει σελίδα, αλλά καμιά φορά λες για να το. Μήπω δεν το διάβασα καλά. Το προηγούμενο κεφάλαιο και ξαναγυρίζει. Λες ναι, δεν το είχα δει. Τι, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση επανασύνδεση να δώσουμε και ένα χαρί και η μαμά του παιδιού που την ξέρω κιόλα. Έτσι, πολύ καλή κυρία. Είναι, ναι, πολύ καλή. Έτσι, είχε καλέ σχέσει μαζί τη. Ναι, ναι, πολύ καλή σχέση. Συνεχίζει και έχει καλέ σχέσει μαζί τη. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Μια χαρά, δηλαδή, ήμασταν σαν φιλενάδε ήμασταν. Πολύ καλή κυρία. Ένα μήνυμα ελπίδα θα περάσουμε στο φίλο μα. Να χαρεί. Σίγουρα θα μας βλέπει τώρα ότι όλα μπορούν να. Καλά να είμαστε. Καλά είσαστε έτσι κι αλλιώς. Και θα δείξει. Τώρα βέβαια ασχολούμαι πάρα πολύ. Έγινε πριν το τελικό ή πριν μετά? Πριν το τελικό. Πριν. Άρα είχες και τέτοια συναισθηματική φόρτιση ή το έχεις αφήσει λίγο στην άκρη για να τα δώσεις όλα? Υπάρχει και αυτό. Εντάξει, όταν. Στο τελικό σε πήρε να σου ευχηθεί, σου στείλε μήνυμα. Πήρε, με πήρε. Ναι, ναι. Σου λέει καλό παιδί. Και πριν και μετά. Είναι καλό παιδί. Ναι. Ωραία. Θα δείξω, θα δείξω. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να σας δούμε πάλι μαζί και να κάνετε και οικογένεια, γιατί πραγματικά το αξίζετε και οι δύο. Πάμε λοιπόν τώρα που τα είπαμε τα προσωπικά μας, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να μου κατασταθεί πάλι